Στι 17 Απριλίου, οι πολιτικοί αρχηγοί ανάβουν το πράσινο φω στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει μέσα από μια επίσημη πρωτοβουλία στην διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων και οφειλών από την περίοδο τη κατοχή, λαμβάνοντα υπόψη το πόρισμα έκθεση τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η ελληνική πλευρά χθε το βράδυ επέδωσε ρηματική διακίνωση μέσω τη οποία καλείται πλέον η Γερμανία να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με τη χώρα μα για δισεκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική Καλεί τη γερμανική κυβέρνηση σε διαπραγματεύσει για την έμπρακτη ικανοποίηση των συγκεκριμένων αξιώσεων, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό λαό ω ζήτημα ηθικό και υλικό. Οι ελληνικέ αξιώσει αφορούν αποζημιώσει και επανορθώσει για ζημίε που υπέστη η Ελλάδα και οι πολίτε τη κατά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για γερμανικέ αποζημιώσει για τα θύματα και του απογόνου των θυμάτων τη γερμανική κατοχή, την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και την εφαρμογή των λαιλατιθέντων και παράνομα αφαιρεθέντων αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών αγαθών. Ποια είναι τώρα η πρώτη αντίδραση τη γερμανική πλευρά. Περισσότερα από 70 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου και περισσότερα από 25 χρόνια μετά τη συνθήκη 4-2 για την εθνική κυριαρχία της επανενωμένης Γερμανίας το ζήτημα των επανορθώσεων θεωρείται λήξαν τόσο από όσο και από πολιτικής απόψεως. Μέσα από το ράδιο 984 και την εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη, ο καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Στέλιος Περάκης, χαρακτήρισε θετική τη ρηματική διακίνωση, ωστόσο να ρωτήθηκε αν υπάρχει σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις της ελληνικής πλευράς. Μια θετική κίνηση είναι ένα θετικό βήμα. Πιο κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η κίνηση αυτή την οποία χαρακτήρισα ήδη θετική, είναι ένα σημαντικό βήμα, στη είναι ποιο είναι το σχέδιο. Τι συνοδεύει αυτή την κίνηση. Λάδι στη φωτιά ρίχνει τώρα ο ακαδημαϊκός Χάινς Ρίχτερ από τον οποίο λόγω και παλαιότερων εμπριστικών του δηλώσεων αφαιρέθηκε ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με δηλώσεις του στην γερμανική Bild κάνει λόγο για μια μεγάλη πρόκληση από πλευράς Ελλάδας και για μια κίνηση λαϊκισμού. Η έγκριτη τώρα νομικό Σιρήνη Σταμπούλη μέσα από τον 984 εμφανίστηκε συγκινημένη για τη ρηματική διακοίνωση εκφράζοντα ωστόσο επιφυλάξει για τη συνέχεια τη υπόθεση. Οπωσδήποτε είναι μια κίνηση τη επίσημη ελληνική κυβέρνηση. Ποια θα είναι και η απάντηση τη επίσημη Γερμανία, ε, για την οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι η επίσημη Γερμανία του 1995. Έχετε δίκιο σε ε, αυτό. Είναι τελείω διαφορετικέ συνθήκε.